Καλλιέργης, αγαπητοί αδελφοί, ευχαριστώ για μία ακόμη φορά που έχετε προχωρήσει μια ραδική σύναξη για την τιμητική πρόσκληση να έρθω για μία ακόμη φορά στην ωραία πρόεδρα και να μιλήσω σε αυτό το εκλεκτό πραγματικά ακροατήριο. Το θέμα το ακούσατε από τον Σεβασμιότατο και θα επιτρέψετε να εισέλθω κατευθείαν στην διαπραγμάτευση. Η κατάσταση της εκπαιδεύσεώς μας, δεν μιλώ για παιδεία, θα δούμε γιατί, μιλώ για εκπαίδευση, προκαλεί έντονη ανησυχία τα δε εκάστοτε κυβερνητικά μέτρα τηρούν υπομόνιμη αμφισβήτηση. Το πρόβλημα βέβαια δεν είναι σημερινό ούτε καν πρόσωπο. Έχουμε, δεν ξέρω αν υπάρχουν άλλες χώρες, έχουμε το προβάδισμα στο ότι κάθε υπουργός ανεξαρτήτως όμως, εγώ δεν μιλώ υπέρ ή κατά κανενός όμως, είναι Έλληνας ορθόδοξος, δεν ανήκω σε κανένα κόμμα. Αλλά βλέπω ότι η φιλοτιμία και η φιλοδοξία κάθε υπουργού παιδείας είναι να κάνουν τη δική του μεταρρύθμιση. Και στο τέλος τι είναι. Βρισκόμαστε στη σημερινή σύγχυση. Και αυτό κρατάει για πολλές δεκαετίες. Διότι το πρόβλημα λοιπόν έχει μακρά ιστορία. Δεν είναι άμεσα συνδεδεμένα με τα κόμματα που ως κυβέρνηση αναλαμβάνουν την διευθέτησή του, αλλά με την ίδια την οργάνωση του ελληνικού κράτους, από την γέννησή του και τους μόνιμους εκπαιδευτικούς όπλους. Υπάρχει άμεση σχέση μεταξύ παιδείας, αγωγής και μορφώσεως. Η παιδεία είναι η υπέρδευση του όλου ανθρώπου. Είναι η αγωγή και η καθοδήγηση του ανθρώπου προς ένα συγκεκριμένο τόπο που αποτελεί στη μόρφωση, τη διαμόρφωση δηλαδή της προσωπικότητας. Η μόρφωση είναι ο σκοπός της αγωγής. Τι θα πει μόρφωση, τον τεράστιο θέμα. Αντίθετα, η εκπαίδευση είναι η πρόσδοση κάποιων γνώσεων για την ανάπτυξη των δεξιοτήτων του ανθρώπου. Στη Γερμανία, που όπως είπε ο Σεβασμιότατος, έμεινα αρκετά χρόνια από το 1971 δημιουργεί ο συντηρητικός τότε του Οικουμενικού Πατριαρχείου, στη Γερμανία έμαθα έναν όρο, Δρεσούρ. Ο όρος Δρεσούρ είναι η εκπαίδευση των ζώων για να μπορούν οι πίστοι, τα λιμοντάρια, οι ελέφαντες να εκτελούν κάποιο πρόγραμμα ισοτσίπου. Καταλήγουμε λοιπόν στην ανάπτυξη δεξιοτήτων για να μπορούν τα παιδιά μας, οι μελλοντικοί Έλληνες πολίτες, να εκτελούν κάποια πράγματα. Η παιδεία, σύμφωνα με την παράδοση